Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Game Athlon Ultimate Mayhem. Ultimate Mayhem, μιλάμε χαμός, έτσι. Δεν υπάρχει η κατάσταση. Πρέπει ναι. Να παντζορισμός. Πρέπει να σπάσαμε ρεκόρ των συμμετοχών. Ναι. Από το Digital Glitch, δηλαδή από το Wii U. Κοίτα, το... όχι απλά το σπάσαμε, το εσωπεδώσαμε και θα είχαμε κι άλλο. Αλλά έχουμε ένα όριο, 128 άτομα, για να μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση και να τελειώσουμε σε δύο μέρες. Εννοείται. Καλά, πρέπει να είναι το μεγαλύτερο τουρνουά που γίνει στην Ελλάδα, Smash Ever, έτσι. Εγώ θα λέγα ότι είναι το μεγαλύτερο τουρνουά από Fighting Game γενικότερα. Ναι, σίγουρα. Αλλά από ό,τι άκουσα και το Tekken είχε πολύ κόσμο. Wow. Έκανε ένα πολύ ωραίο κόμπο ο αντίπαλος του Ρουμανού, ο οποίος με τον Ριού. Του έκανε focus σε Smash. Βλέπουμε εδώ πέρα. Παχιού. Να δούμε. Ωραία. Τζάμπα από τον Κάνοντορ. Πάγε το πέρα. Πολύ ωραίο το focus. Κατευθείαν το πάλι. Τιμωρή. Κατευθείαν το focus Smash. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο μας. Και 5 ώρα. Ναι, ναι. Μπήκε και δεν περίμενε να με σκληρό αντιβαλό. Αυτό, ναι, ναι. Αυτό που έχω δει είναι ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο και εγώ περίμενα να μην έχουμε τόσο κόσμο που να ξέρει να παίζει, αλλά τελικά φαίνεται ότι όλοι κάτι ξέρουν. Έχουν παίξει online, φαίνεται. Ενώ φαίνεται. Καλά, όχι πέρα από αυτό. Εγώ βλέπω ότι αρκετό κόσμο ξέρει να παίζει, αλλά δεν ήξερε να πούμε τι οργανώσει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό γεγονός και για μα, για να δούμε ότι υπάρχει σκηνή. Υπάρχει πολλοί κόσμο. Αλλά πάμε τώρα. Ναι. Αστοχή το τζάμπα για τον Dash Attack. Κατευθείαν Dash Attack ο Ριού. Πολύ ωραίο το βράδυ. Σε υψηλό ποστό ορμανό, αλλά είναι ήδη ένα στόχο κάτω που κατευθείαν το κόμπο. Και ναι, τελειώνει του στόχ. Πολύ δυνατά ο Ρομ και βλέπω κάτω τον είναι δολοφόνο αυτό το παιχνίδι. Εντάξει. Όχι απλά ρε, σκοτώνει το 30, ρε φίλε. Μια χαρά είναι. Σκοτώνει το 30 με ένα φόρμα μα. Πολύ ωραία. Τέλεια, δεν διαφωνώ, εντάξει. Και η Μπαγιονέτα γιατί τα έκανε αυτά, να μην την κράζατε. Σε άλλο παιχνίδι το έκανε. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Πάμε το πρώτο μάτι που πήρε ο Ρουμανό. Να δούμε τώρα τι θα διαλέξει. Counter pick πίστα ο συμπαίκτη. Ναι. Εδώ πέρα, εν μεταξύ, όσοι παίζουν με άτομα που έχουν εμπειρία, πρέπει να του εξηγούν λίγο πώ δουλεύουν οι κανόνε. Γιατί πιο πολλοί δεν έχουν ιδέα πώ δουλεύει ένα τουρνουά. Οπότε, ειδικά πώ γίνεται η απαγορεύση σταδίων, πώ μετά διαλέξει χαρακτήρα, αποκλεισμοί, όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρογραμμένοι. Το θέμα ότι είναι γραμμένοι, αλλά γνωσμένοι δεν είναι. Ναι, αυτό. Το ζήτημα είναι και αυτό. Έχουμε όλη την ομάδα εδώ πέρα που δουλεύει. Πιστεύω ότι όποιος έχει, δεν πιστεύω να χάσει κανένα παράπονο. Βλέπουμε και ο κόσμος είναι πολύ υπομονετικός. Αν και καθυστερήσαμε πάλι μια ώρα. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς αυτά γίνονται σε μεγάλες οργανώσεις. Το ζήτημα είναι να προσπαθούμε να σου κάνουμε κάτι καλύτερο. Ναι. Πάντα κάθε φορά. Να πούμε λίγο, πήγα στο δεύτερο μάτς. Ντάουντορ κατευθείαν με ένα down throw. Ω, άλλαξε του παίκτες κατευθείαν. Lose game. Άλλαξε κατευθείαν. Big Cloud. Και ο προηγούμενος αντίπαλος που βλέπαμε αυτό έκανε. Έτσι. Για να δούμε. Δεν μασάει όμως ο Κάντορ. Κατευθείαν τάσα τάξη απέρ. Φορτίζει το up tilt. Ο τιμώρησε όμως κατευθείαν. Πρόλαβε. Down air. Πάει για το απέρ. Κατευθείαν το forward tilt ο Κάντορ. Φορτίζει πιο γρήγορα μου φαίνεται το up tilt του Κάντορ. Ναι, ναι, φορτίζει πιο γρήγορα. Σχεδόν στο ένα, στα 2-3 του χρόνου. Πολύ καλό, πολύ καλό. Κατευθείαν το forward throw. Πάει το πρώτο stock. Ναι. Το dash attack. Πήγε για το jump και ο Ρωμανά δεν του πήγε. Ναι, ναι, ναι. Πήγε για το clip hazard και δεν του πήγε. Forward smash. Ήδη με πολύ ποσοστό βέβαια. Όχι, ας το έξερα το limit. Αλλά ούτε το smash. Δεν ήταν γρήγορη τιμωρία, κατευθείαν όμως το... Θα μπορούσε να έχει εφαρίσει τα stocks. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και πάλι υψηλό το υψηλό το ποσοστό, αρκετό το range. Ναι. Θα δούμε όμως τώρα. Θα καταλάβω, το Cloud αυτό στο Ultimate έχει γίνει πιο βαρύς από ότι ήταν στο... Ο Cloud. Ναι. Όχι. Νομίζω έχει ακριβώς το ίδιο weight. Έχω την εντύπωση ότι πριν ήταν πιο βαρύς. Δεν το λέω με 100% σιγουριά, αλλά είμαι 98% σίγουρος. Κατευθείαν ο Γκάντορ πάει για το dash grab. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Dash grab κατευθείαν το back air και τελειώνει τρίστο. Δεν έδειξε κανένα έλεος. Κανένα έλεος, τον εκνεύρισε στην αρχή το κόμπο νέο με του Ρίου.